ακροατές σας, τι κάνετε? Και εκεί που μιλάγαμε για Ήβικο, ξαφνικά ξεφύτρωσε Θεοχάρης από πίσω. Ναι. Λουτραγιώτης. Δεν φαίει Λουτραγιώτης, είναι... Ένας Λουτραγιώτης ξεφυτρώνει παντού. Και Περαχωρίτης, Γερμανίτης. Κύριε Θεοχάρη, τι γίνεται τώρα στα σοκομματικά σας? Τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ? Όλα καλά, όλα καλά. Γενικότερα τα πράγματα έχουν μπει στο δρόμο τους. Έγινε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Υπόθηκαν οι θέσεις του καθενός. Τώρα την ερχόμενη Κυριακή έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα μπει επιτάπητος ο δικός χάρτης για τις διαδικασίες και θα ψηφιστεί από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Γενικότερα, όπως έχω ξαναπεί, αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία, ενότητα και σύνεση, έτσι ώστε να γίνουν τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας και να αποφασιστούν όλα. Είστε σύμφωνος εσείς με αυτό το διάλογο που έχει ανοίξει, το δημόσιο διάλογο, και τις διαφωνίες που έχουν εκφραστεί και όλο αυτό το σκηνικό που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά τις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, γενικότερα είναι κάποια πράγματα τα οποία περιμέναμε ότι θα γίνουν. Ουσιαστικά δηλαδή, και πριν τις εκλογές περιμέναμε ότι όποιο κόμμα από τα δύο, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν τρίτο, θα υπήρχαν εξελίξεις. Θα κινούνταν διαδικασίες. Οπότε ναι, δεν είναι κάτι που μας ξάφνιασε. Τώρα από εκεί και πέρα, με όλο το επικοινωνιακό σόου τέλος πάντων που υπάρχει στα κανάλια, θεωρώ ότι είναι αχρειαστό, καθώς υπάρχουν διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν όργανα, υπάρχει καταστατικό το οποίο μια ζωή το σεβόμαστε και το τηρούμε όλοι, και εκεί τέλος πάντων μπορούν να δρομολογηθούν οι όποιες εξελίξεις. Από εκεί και πέρα βλέπετε όμως ότι γενικότερα και στα υπόλοιπα δύο κόμματα, όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε μεγάλη πτώση, υπάρχει αναβρασμός, όπως ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία εχθές στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε ένα ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, ναι, σε ποσοστό. Είδαμε ότι και εκεί τα πράγματα γενικότερα ήταν μια αρκετά ταραχώδης συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Πώς είδες την κίνηση του Δημάρχου Αθηναίων που θέλει γι' αυτός? Κοιτάξτε να δείτε, είναι θεμητό ο καθένας να έχει τις φιλοδοξίες του. Από εκεί και πέρα, εγώ σαν γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής, καλό είναι να κρατάω κάποιες ισορροπίες και δεν μπορώ να κρίνω περαιτέρω. Γιατί δεν ξέρεις ποιος θα βγει μεθαύριο? Όχι, δεν είναι ότι δεν ξέρω ποιος θα βγει. Απλά γενικότερα, κύριε Στεφανή, έχετε... Επειδή τα λέμε και... Το γραμματέας πρέπει να είναι ουδέτερος. Ναι, πρέπει να κρατάει μια ενωτική στάση και να προσπαθεί να μαζεύει τέλος πάντων τα απόνερα. Εσείς πώς βλέπετε και τον άλλον διάλογο που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για την ένωση των προοδευτικών δυνάμεων, της κεντροαριστεράς, όλο αυτό που συζητιέται τέλος πάντων? Το καλοβλέπω, όπως το καλοβλέπει και το κόμμα γενικότερα, και ο πρόεδρός μας από το βράδυ των εκλογών μίλησε για συνεργασία με τις πραγματικά υγιείς προοδευτικές δυνάμεις, και είναι ένα από τα συμπεράσματα των ευρωεκλογών ότι πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το εκλογικό σώμα, γιατί το μεγάλο πλήγμα στο πολιτικό σύστημα είναι η αποχή, που δεν ψηφίζει πλέον ούτε ένας στους δύο, και αυτό πρέπει να προβληματίσει όλα τα κόμματα, και όπως έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου πρέπει να θεσμοθετηθούν έξυπνα κίνητρα και έξυπνες ποινές, έτσι ώστε να σηκώνεται ο κόσμος και να πηγαίνει να ψηφίζει, να συμμετέχει στη δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που φαίνεται πλέον από το εκλογικό σώμα είναι ότι για να χτυπηθεί η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να γίνει μια ένωση δυνάμεων. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή η ένωση πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματικές θέσεις και πολιτικές θέσεις και όχι σε συμφωνίες καρέκλας. Ναι, αλλά για να υπάρχει τόσο μεγάλη αποχή, υπήρχε τόσο μεγάλη αποχή, σημαίνει ότι κάτι καλό δεν είχαν κάνει αρχηγοί των κομμάτων ή πολιτικοί γενικά. Κύριε Στεφανή, είναι το πρόβλημα αυτό, έχει διωγγωθεί από τα χρόνια της κρίσης και μετά, ουσιαστικά από τότε ο κόσμος
σταμάτησε να πιστεύει ότι η πολιτική είναι μέρος της λύσης και δυστυχώς αυτό ακόμα δεν έχει διορθωθεί και πρέπει να το αλλάξει όλο το πολιτικό σύστημα, αν και είμαι απεσιόδοξος, γιατί όπως ξέρετε η αποχή διαχρονικά βολεύει τον εκάστοτε πρώτο. Στο τοπικό επίπεδο πώς πήγαμε εμείς εδώ, ποσοστά, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή πώς πήγατε? Κοιτάξτε, σε τοπικό επίπεδο κάναμε έναν τεράστιο αγώνα όπως είδατε, ναι, και εσείς και τα λέγαμε προεκλογικά. Ήμασταν το μόνο κόμμα που δούλεψε τόσο σε μεγάλες πόλεις, σε χωριά με κλιμάκια, σε μεγάλες πόλεις με ανοιχτές εκδηλώσεις. Τέλος πάντων κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Από εκεί και πέρα αυτό δεν μεταφράστηκε στην κάλπη όσο θα περιμέναμε, από την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ ήρθε τρίτο και δεν ήταν τουλάχιστον δεύτερο κόμμα. Όμως στην Κορινθία καταφέραμε για τρίτη συνεχόμενη εκλογική διαδικασία και ήμασταν μια μονάδα πάνω από το πανελλήνιο ποσοστό. Αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι δεν συνέβαινε ποτέ. Η Κορινθία πήγαινε με το πανελλήνιο ποσοστό. Και τελικά αυτό που φάνηκε, κύριε Στεφανή, ήταν ότι σε νομούς που το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να έρθει δεύτερο, υπήρχε είτε εκλεγμένος βουλευτής, είτε υποψήφιος ευρωβουλευτής, είτε και τα δύο. Εμείς εδώ στην Κορινθία δεν είχαμε ούτε εκλεγμένο βουλευτή, ούτε υποψήφιο ευρωβουλευτή, οπότε δώσαμε μια μάχη υπέρ των συμβόλων και κάναμε ό,τι καλύτερο περνούσε από το χέρι μας. Κύριε Θεοχάρη, πάντως εμένα μου κάνει και λίγο εντύπωση το γεγονός ότι... ευχάριστη εντύπωση μου κάνει το γεγονός ότι συζητάτε ανοιχτά για το ενδεχόμενο μια συνεργασίας των προοδευτικών και κεντροαριστερών δυνάμεων, φυσικά με βάση το σεβασμό στις απόψεις του καθενός, στις αρχές του καθενός και πάει λέγοντας, αλλά αυτή η συζήτηση δεν θα μπορούσε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα και πριν η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό στις εθνικές εκλογές? Πριν από το 41% εννοείται. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι ρευστά στην πολιτική. Έχουν αλλάξει, άμα θυμάστε από τις βουλευτικές οι πολιτικοί συσχετισμοί, έχουν αλλάξει 10 φορές, συνεχίζουν να αλλάζουν καθημερινά. Μπορεί και να μπορούσε, αλλά μπορεί και να μην μπορούσε. Το σίγουρο είναι ότι από τη στρατηγική που είχαν ξεδιπλώσει και οι δύο ηγεσίες, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαινόταν τέλος πάντων από τότε ότι υπήρχε διάθεση να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά ουσιαστικά την τάση και τη θέληση τη δείχνει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Πάντα στις εκλογές. Όμως αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει με πολιτικούς όρους και να γίνει πάνω σε στέρεες βάσεις. Δηλαδή τι θέλω να πω, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει ένα μοίρασμα σε καρέκλες και να ενωθούν, πώς να το πω, λυκοφιλίες. Και μετά τα αποτελέσματα να είναι χειρότερα δεν από ό,τι θα ήταν. Δεν έχει να κερδίσει και τίποτα ο χώρος, νομίζω, από όλο ναι, αυτό. Ναι, βέβαια. Μα η εξουσία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η αλλαγή είναι αυτός ο σκοπός και η βοήθεια στην κοινωνία, τέλος πάντων. Αυτός είναι ο λόγος που ασχολούμαστε με την πολιτική, εξάλλου. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να ασχολείστε με την πολιτική, εγώ θα πω. Θα το κάνω λίγο πιο προσεκτικό, γιατί μπορεί και να μην ισχύει για όλους, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ο καθένας έχει τα κίνητρα. Ακριβώς.